Εμείς έχουμε και ένα καλό επίσης, ότι έχουμε πολλά θέατρα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί είναι νέα παιδιά που δεν απορροφώνται από το κατεστημένο, θα πούμε έτσι. Αυτά τα παιδιά τολμάνε, μαζεύονται 5-6 παιδιά, τολμάνε και παίζουν θέατρο, παρουσιάζουν τα νέα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό. Και αυτό το θέατρο μας προχωράει το δικό μας το θέατρο πολύ πιο μπροστά. Πιστεύω ότι πολλή θίαση κάνουν πολύ καλό στο ελληνικό θέατρο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό. Ναι, και εγώ ναι. Δεν είμαι υπέρ του που λένε γιατί είναι τόσο πολύ. Όχι, λάθος είναι αυτό. 30 χρόνια μετά θυμάσαι γιατί έγινες ηθοποιός. Γιατί θέλησες να γίνεις ηθοποιός. Θα σου πω ένα περιστατικό που θυμάμαι. Πήγαινα στο γυμνάσιο, ίσως και στο δημοτικό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και με είχαν πάει οι γονείς μου να δω μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο στην κεντρική σκηνή. Που φτιάχνεται ακόμα και ελπίζω να τελειώσει κάπου. Ναι. Και που νομίζω ότι είναι η καλύτερη σκηνή που έχουμε στην Ελλάδα αυτή. Έτσι. Και είχα δει ένα έργο, αν θυμάμαι καλύτερα, του Μπόγρη ένα έργο. Και δεν είχα ξαναδεί παράσταση. Και θυμάμαι τη μεγάλη αυλαία, την κουρτίνα της κεντρικής σκηνής, που σβήσαν τα φώτα, έπεσε ένα φως στην αυλαία και ακούγονταν οι φωνές πριν ανοίξει. Ήταν η σκηνοθεσία έτσι. Οι φωνές πριν ανοίξει. Και ήταν σαν να μου έριξε μια πιστολιά. Και θυμάμαι τις φωνές, και ξαφνικά άνοιξε η αυλαία και ζωντάνεψε αυτό. Αυτό ήταν που με χαρακτήρισε. Και λέω, ήθελα να δω τι είναι από πίσω. Αυτό με έκανε να βγω στο θέατρο. Τι είναι από πίσω. Δηλαδή, ναι. Και αυτό είναι η αγωνία, το προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις τι είναι από πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται, και αυτό είναι που μαγεύει και τους θεατές. Ε. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως ότι οι θεατές ταυτίζουν τους ηθοποιούς με τους ρόλους τους. Ασφαλώς και ξέρουν ότι δεν είναι οι ρόλοι. Θέλουν όμως να είναι. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη γοητεία της δουλειάς μας. Και σταματήσε να μιλάς εντύπωση στρατηγού. Και παραδείγματος ξέρει για το φωτικό στον Καραμίτσο. Ναι, Κώστα, αυτό κάνει. Βγαίνει στα καφενεία και λέει μήπως και δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έτσι ακούγεται και μιλά εναντίον του στρατηγού. Ποτέ, δεν μίλησα ποτέ εναντίον του στρατηγού. Ποτέ, προχτές τι έκανε. Τι έκανε. Προχτές, παιδί μου, τι έκανε. Δεν άκουσα τι είπε στο καφενείο. Που είπα τα 7 χρωμάτιστα και οι άσοι και πετάει εσύ από το διπλανό τραπέζι και λε άστο να χάρει τώρα. Γιατί αύριο θα βγουν συμπιασμοί και θα κλαίει. Δεν τον είπε, ρε. Θα βγουν συμπιασμοί και θα κλαίω. Έτσι είπε, ρε, Τάσο. Μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έτσι είπα. Είπα έτσι. Έλα, ρε. Έλα. Πάει αυτό είναι ωραίο, είναι νόστιμο. Ε, τρυφερό, έλα. Έλα. Α. Σε κακό, Στάσο. Πρέπει να το παραδεχτείς. Σε κακό και ζηλόφωνο. Ζηλεύεις που ο στρατηγός σε γυρεύει και σε λυσάξει. Και εσύ και τα αφεντικό ο Καραμίτσος λυσάξατε. Και ενώ οι άνθρωποι ταυτίζονται, γοητεύονται, συγκινούνται, εμείς πολλές φορές βαριόμαστε, δεν μας αρέσει το ένα, είμαστε κουρασμένοι, βεντετίζουμε και όλα αυτά τα κακά. Τα συμπτώματα. Έτσι, ενώ ο κόσμος είναι έτοιμος να μαγευτεί, να χειροκροτήσει, να ενθουσιαστεί. Πολλές φορές είναι περισσότερο έτοιμος από όσο πρέπει. Σήκω φύγε! Σήκω φύγε! Δεν μου λες, εσύ γιατί είσαι μόνη σου, γιατί δεν είσαι αγκαλιά με τον αντρούλη σου. Προσωπικά δεδομένα. Ας σου πω εγώ. Γιατί μπορεί να είμαι ο άντρας της ζωής σου, αλλά μπορεί και να μην είμαι ο άντρας της ζωής σου. Οπότε δεν μπορώ να προχωρήσει το γάμο. Πάρ' το σε ψυχοθεραπεία. Άμα πάρω την αστυνομία και της πω ότι με παρενοχλείς, θα σ' αρέσει. Της φυλακής τα σύνδερα είναι για τους λεβέντες. Για τους εγκληματίες είναι. Για τους ερωτευμένους, μωρό μου. Εγώ θα είμαι κάτω και θα σε περιμένω. Θα μείνω μέχρι να ξημερώσει. Τι ώρα βγαίνει ο ήλιος τώρα. Αυτό το πράγμα που έχεις τόσες πολλές συζύγους παντού, πώς το διαχειρίζεσαι? Έχω έναν τρόπο. Αυτό είναι τρέιλερ. Σημειώστε το. Τους κρύβω κάτι. Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις και στο θέατρο. Να μην τα δείχνεις όλα, πρέπει να κρύβεις κάτι. Αυτό προσπαθώ και το κάνω και αυτό ξέρεις ασκεί μια γοητεία. Με την καλή γοητεία. Με αυτή τη σύζυγο, την τωρινή μας σύζυγο, πώς θα πας στην πραγματικότητα? Πώς θα πάω? Πάρα πολύ καλά. Εμείς βλέπουμε πώς θα πας στη τηλεοπτικά. Σειρά. Ναι, τηλεοπτικά. Εσύ πώς θα πας? Κοίταξε, η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου δίνει τη μεγάλη δυνατότητα να την πειράζω πολύ. δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτή να τις κάνω. Όπως και η Δάφνη. Απιστική η Δάφνη, βεβαίως. Ίσως είναι λίγο πιο μαζεμένη. Η Δάφνη. Κοντζή, είμαστε καθόλου μαζεμένη. Καθόλου μαζεμένη. Κάνει την μαζεμένη. Α, μάλιστα. Τι γίνεται? Καλά. Εσύ? Εδώ περιμένω να. Είσαι καλά, ρε! Είσαι τρελός τελείως! Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε! Γιατί της μιλάς, αφού ακούσω την Κατερίνα, γιατί μιλάς, κουφός είσαι! Έχουν και δύο πάρα πολύ χιούμορ και μου δίνουν τη μεγάλη δυνατότητα και την ευχαρίστηση να τις πειράζω, να τους λέω και τολμηρά πράγματα. Ανηλαιός. Ελενίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου.
Βεβαίως είναι πάρα πολύ γοητευμένες, όπως καταλαβαίνετε. Είναι λογικό. Μα είναι λογικό. Μα αυτό λέω, ξέρεις τι. Τώρα μιλάει ο Δόγκανος. Αυτό λέω και στα παιδιά, να τούτα τα νέα παιδιά που παίζουν μαζί μας, στη συνάδελφή μας οι νέοι, που είναι πάρα πολύ καλή μέσα στη δουλειά. Και όταν καμιά φορά έρχονται τα νούμερα που τα διαβάζουμε αναλυτικά, λέω είναι τρομερό το πόσο αρέσω στις νέες. Είναι απίστευτο. Σου αρέσει εδώ, καλά είναι. Καλά. Για να είσαι εδώ, καλά είναι. Αλλιώς δεν θα έμενες. Είσαι πολύ ωραίο κορίτσι, Μάσια. Εγώ, πώς φαίνομαι. Γιατί δεν σου αρέσω. Καλός. Καλός μόνο. Τι είναι πει. Και όλο αυτό εδώ που βλέπεις είναι μόνο καλό. Τι είναι πει. Έτσι ξεκινάει η μέρα στο γύρισμα. Έρχεται καλημέρα. Αρέσουν πάρα πολύ. Από μια φοβερή κουβέντα που άκουσα κάποτε. Εάν η μετριοφροσύνη ήταν αρετή, θα την είχε και αυτή. Μια ερώτηση αδιάκριτη. Τη συζύγου σου τις επιλέγεις εσύ. Όχι, ο σκηνοθέτης, εσύ τις επιλέγεις, φαντάζομαι. Μαζί με το σκηνοθέτη, μαζί με το... Με το πονιό πλέον είναι ένα. Είμαστε πια πολύ κολλητοί, δεν χρειάζεται. Με τα μάτια μπορούμε να σκεφτούμε. Σκέφτονται σχεδόν το ίδιο. Και... Σου έχει τύχει να βλέπεις μια ωραία ηθοποιό και ωραία γυναίκα, ας πούμε, η Δάφνη, ναι. Κατ' ένα κάποιος... Για μας γιατί δεν μας δείχνεις, δεν ξέρει η Δάφνη. Γιατί είσαι έτσι, άλλο γύρισμα έτσι τώρα. Είσαι βασίλισσα έτσι τώρα. Λοιπόν, για λέει. Είμαι και ο Χάνος στη μέση, δεν μπορώ να το πω. Για πες μου, τις επιλέγεις και με αυτό το κριτήριο, το ότι σ' αρέσουν εσένα προσωπικά. Κοίταξε, εμείς οπτικά αν μ' αρέσουν. Ναι. Βεβαίως, με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο που μου αρέσει να τον βλέπω. Δεν θέλω να είμαι με κάποιον που δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι κανείς. Κομπλιμέντα είναι αυτά. Όχι, δεν είναι κομπλιμέντα. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά η επιλογή μου δεν έχει να κάνει βέβαια μόνο με την εξωτερική εμφάνιση. Καλά, όχι. Για μένα η εξωτερική εμφάνιση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όποια και αν είναι η εξωτερική εμφάνιση. Δεν σημαίνει δηλαδή πρέπει να είναι υποχρεωτικά ωραίο κάποιο ή ωραία. Δηλαδή πιστεύω ότι το. Το εικαστικό μας μέρος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Κατερίνα, ένα τέτοιον άντρα θα τον ήθελε στην πραγματικότητα. Σαν τρελή στο λόγο. Άσε με να πω μια κουβέντα. Ήρθε εδώ πέρα ούτε μια κουβέντα. Σαν τρελή. Αυτό το μαύρο τσουκαλέκο. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές ξεκουράζονται πριν τον αγώνα. Έχω αγώνα αύριο. Όχι, όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν μασάζ πριν τον αγώνα. Να σου κάνω λίγο. Όχι μόνο τώρα, δεν είναι για μασάζ. Λίγο, λίγο, έτσι για τον γούρι. Άμα κάνει μασάζ, θα αρχίσουμε μετά και τα δικά μας τα σέρνα μας στο γήπεδο. Όχι, όχι, θα δυναμώσει, θα ανέμουν οι ορμόνες, θα γίνει λιοντάρι εδώ γύρω. Πιο πολύ λιοντάρι από ότι είμαι δεν γίνεται. Άκουσε, άκουσε, Ελένη, μ' άκουσα πω τώρα για άλλη με την αλήθεια. Είναι γνωστό ότι έχω άριστη φυσική κατάσταση. Και ότι τέλος πάντων είναι πολύ γυμνασμένος, θα σας δει γράμμος στους κοιλιακούς, θα σου δείξω. Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Ναι, έτσι, τέλος πάντων, αφού επιμένεις, άντε, σβήστε μας, σβήστε μας. Άντε, πάει τη χέρι. Χοντρούλη μου, εσύ! Όχι, τι χοντρούλη μου, μα τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτά, μόλις έχεις το πώς, σε παρακαλώ τώρα. Τώρα το χοντρέλεις το πράγμα. Άστα κουτσου, τι φραντζολάκι, άστα κουτσου κουτσου, άρχισε το πώς, άρχισε το πώς. Εσύ δάφνη μου, για άντρα μου. Ναι, για άντρα σου. Για αδερφό μου. Α, για άντρα, όχι. Γιατί? Δεν έχει εμπιστοσύνη. Μήπως έχεις το μυαλό σου τον άντρα του ήρθε και αδεσέ γι' αυτό το. Όχι, όχι. Μιλάς για. Νομίζω ότι είναι πιο γερή η σχέση αλλιώς. Σε απέρριψε, μόλις σε απέρριψε. Καθόλου. Όχι, σε απέρριψε. Πρέπει να κρατήσει για πάντα. Εσύ, Ελισάβετ, ας μην ακούει τώρα. Τι για άντρα μου, δεν μπορώ να το δω. Ο Γιάννης είναι πολλά πράγματα. Θες να πεις ότι με βλέπεις σαν εραστή. Όπως μου λέει ο Κουτελιδάκης, ήσουν μαζί του. Για πες, μίλησέ μου γι' αυτό. Τι, να μιλήσω για τον Γιάννη, να μιλήσω, να κάνω μια παρένθεση στην κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη δουλειά μας και στη ζωή μας κάνουμε συναντήσεις. Για μένα ο Γιάννης είναι μια συνάντηση... Κάτω. Τι? Λίγο, κόψτε, κόψτε. Είναι μια συνάντηση... Τι τους έκανες, Γιάννη, κλαίει. Έχει γούστο να θυμάμαι κάτι. Τι ξέρεις ο Τελιδάκης που δεν ξέρεις εσύ. Κοίτα να δεις, θα σου πω ένα περιστατικό τώρα. Είχε δει, ήσασταν μαζί τελικά. Δεν μπορώ και να το ξεχάσω. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείτε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στη δουλειά μου. Και κάποια στιγμή με φωνάξανε, όχι εξαιτίας του Γιάννη, κάποιος έτσι τυχαία με φώναξε, έκανε το Δόγκαν τότε που βρίσκεται.